Μια τώρα, φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υπεύθυνο επικοινωνίας των Πρασίνων, τον κύριο Λάκη Πολυκάρπου. Καλό μεσημέρι, κύριε Πολυκάρπου. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Φαντάζομαι συνεχίζεται αυτός ο αγώνας για να συμπληρωθεί ο φάκελος των κριτηρίων. Την προηγούμενη Τρίτη σε ανακοίνωση αναφέρατε ότι είχαν απομείνει 360.000 ευρώ. Σήμερα πώς έχουν τα πράγματα? Ναι, είναι γεγονός ότι γίνεται μια πάρα πολύ έντονη προσπάθεια από όλους εδώ στην Ομόνια, από τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου, το προσωπικό μας, με στόχο ακριβώς να πετύχουμε ώστε την 1η του Απρίλη να είμαστε με το χαμόγελο στα χείλη και να πούμε ότι για μια ακόμη φορά καταφέραμε να περάσουμε τα κριτήρια και να παραμείνουν ανοιχτές οι προοπτικές του σωματείου μας. Πρέπει να πω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι κάτι το οποίο ο κόσμος μας πρέπει να αντιληφθεί. Έχει καλυφθεί αρκετό έδαφος. Τα ποσά που απαιτούνται συνεχώς μειώνονται. Όμως παρόλες τις προσπάθειες που συνεχώς καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου της Ομόνιας. Χρειάζεται όπως οι φίλοι μας και οι οπαδοί μας που έχουν εισιτήρια διαρκείας να μην περιμένουν να τα ανανεώσουν για τη νέα σεζόν τον Μάιο, αλλά σήμερα, αύριο, να προσέλθουν στα γραφεία μας και να ανανεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο, γιατί με τον τρόπο αυτό όχι είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τα κριτήρια του Μαρτίου. Μιλάμε για μεγάλο ποσό ακόμη που υπολείπεστε? Όχι, έχει μειωθεί σημαντικά. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν αναφέρουμε αριθμούς, διότι συνεχώς αυτό το ποσό διαφοροποιείται με βάση και τις διάφορες ενέργειες που γίνονται. Όμως επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται ένας αριθμός ακόμη από τους κατόχους των εισιτήριων διαρκείας να προσέλθει στα γραφεία μας, να ανανεώσει το εισιτήριο διαρκείας και να είναι σίγουρος ο κόσμος της Ομόνοια ότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας και θα μπορέσουμε για μια ακόμη φορά να περάσουμε με επιτυχία τα κριτήρια Μαρτίου. Ωραία. Σήμερα υπάρχει και το φιλικό του Ηλίας Πούλος με ποδοσφαιριστές της ομάδας και παλέμαχους, όπου οι παλέμαχοι θα παραδώσουν επιταγή ως εισφορά στο σωματείο. Ναι, παρόλο που όπως είναι γνωστό πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές μας και Κύπροι και ξένοι απουσιάζουν με τις εθνικές τους ομάδες, το πρόγραμμα συνεχίζεται με τους παίκτες που έχουν απομείνει στο Ηλίας Πούλος. Θα γίνει ένα φιλικό με τους παλέμαχους μας, έχει εκεί οριστεί μια εισφορά 5 ευρώ και θα δοθεί ευκαιρία από τη μια να γίνει η προπόνηση, από την άλλη να γίνει αυτή η συμβολική εισφορά ώστε να προχωρήσουμε αύριο στο φιλικό μας παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος, όπου και εκεί έχει οριστεί ένα εισιτήριο της τάξης των 10 ευρώ για να μπορέσουν τα δύο σωματεία να βοηθηθούν με τις υποχρεώσεις τις άμεσες που υπάρχουν μπροστά τους αυτή τη στιγμή. Πέραν των οικονομικών είναι και το αγωνιστικό. Η Ομόνια εξακολουθεί να το παίζει σε δύο ταμπλό και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το οικονομικό πρόβλημα, φαίνεται ότι γίνεται καλή δουλειά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πρέπει να πω και νομίζω είναι φανερό, ήδη όλοι το διαπιστώνουν, ότι παρόλα τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν σε όλη τη χρονιά και εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν, η αγωνιστική μας προσπάθεια μπορούμε να πούμε ότι στέφεται μέχρι τη στιγμή με επιτυχία. Είμαστε στο του κυπέλου, στα ημιτελικά του κυπέλου. Είμαστε πολύ κοντά στην κατάκριση της τρίτης θέσης. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί αυτή τη στιγμή είναι μπροστά μας, είναι ένα κίνητρο που μας πρόχνει σε μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να πετύχουμε και την τρίτη θέση, αλλά και γιατί όχι να κατακτήσουμε και το κύπελλο. Βεβαίως σε άλλες εποχές, κύριε Πολυκάρπου, αν λέγατε του Ομονιάδη ότι ο στόχος είναι η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, θα ήταν καθαρή αποτυχία. Αλλά με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ομόνια,
είναι μεγάλη πρόκληση η τρίτη θέση. Σωστά το έχετε επισημάνει, όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η διοίκηση από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ημεία του σωματείου είχε δηλώσει ότι πρώτιστος στόχος, και το τονίζουμε, ήταν η οικονομική σωτηρία της Ομόνιας. Διότι χωρίς να υπάρχει Ομόνια ή οτιδήποτε άλλη στόχη αγωνιστική ημί δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Επομένως, το πρώτιστο αυτή τη στιγμή, και το έχουμε δηλώσει και με τον πρόεδρο μας, αλλά και όλοι μας στις σκέψεις και στις επισκέψεις που κάνουμε σε διάφορους τομείς όπου μιλούμε με τους συνέχτες, τους λέμε ότι ο κύριος στόχος είναι η σωτηρία της Ομόνιας. Επομένως, από εκεί και πέρα ξεκινούμε με αυτό το δεδομένο και προσπαθούμε η ομάδα μας να παρουσιάζεται όσο το δυνατό καλύτερη και βλέπουμε συνεχώς ότι σε κάθε αγωνιστική είναι πιο διεκδικητική, είναι πιο αγωνιστική, επανήλθε το πάθος στους ποδοσφαιριστές μας και μπορούμε να πούμε ότι διεκδικούμε αυτή τη στιγμή αυτούς τους δύο στόχους, δηλαδή την κατάκτηση του κυπέλλου και την τρίτη θέση, διότι έχουμε μείνει τα ψέματα μακριά από την κορυφή. Δεν μπορώ να πω, ξέρετε, αυτή τη στιγμή θα χτυπήσω είτε τη δεύτερη θέση είτε την πρώτη θέση, παρόλο που μαθηματικά τα πάντα είναι δυνατά, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη θέση, είναι το κύπελλο. Επομένως, με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας και χωρίς να τρέχουν τις ευαισθησίες, δηλώνουμε ότι αν πετύχουμε αυτά τα πράγματα, η χρονιά μας θα θεωρηθεί αρκετά πετυχημένη. Ωραία, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολυβάρχου. Πολύ δουλειά. Και πάλι θέλω να καλέσω τον κόσμο να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της διοίκησης και να προσέλθει να ανανεώσει τα εισιτήρια διαρκείας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.